Το εστιατόριο του θρυλικού τρένου Orient Express μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο οι ζημιές που υπέστη από αγνώστους είναι ανυπολόγιστες. Οι φθορές έγιναν κυρίως από τις κλοπές τις περσινές, στις οποίες δημιουργήθηκαν από τη φύλαξη, την έλλειψη φύλαξης του μουσείου. Ένα διάστημα σταμάτησε η φύλαξη του μουσείου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κλοπές και φθορές και ζημιές. Οι άγνωστοι αφαίρεσαν από το εσωτερικό του βαγονιού αντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας, ενώ το όχημα ήταν ήδη επιβαρημένο από την έλλειψη συντήρησης. Οι ζημιές που έχουν γίνει, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι γίνανε από την πάροδο του χρόνου, γιατί ο χρόνος βαρύνει το όχημα, δεν γίνανε καθόλου εργασίες συντήρησης, ήρθαν αργότερα και λαιλασίες από διάφορους, ας πούμε. Κλέψανε ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Πολύτιμο με την έννοια ότι, εντάξει, για αυτούς μπορεί να, σας είπα, μπορεί να κόστησε 100 ευρώ, αλλά για μας ήταν ανεκτήμητη αξία. Η κατασκευή του εστιατορίου χρονολογείται το 1927 και από τότε πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Παρίσι-Κωνσταντινούπολη. Η φήμη που απέκτησε οφείλεται στα αστυνομικά μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη. Θα διασωθεί μια ιστορία 100 και πλέον χρόνων και θα έχεις ένα δείγμα εδώ πέρα που είναι από τα ελάχιστα που υπάρχουν στον κόσμο, από κάποια βαγόνια που κάποτε έκαναν κύκλωμα στο περιβόητο αυτό τρένο από την Κωνσταντινούπολη στο Παρίσι. Το βαγόνι εστιατόριο του Orient Express, στο οποίο και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι ένα από τα 7 συνολικά βαγόνια εστιατόρια που είχε το Orient Express όταν πραγματοποιούσε τα δρομολόγια. Ωστόσο, είναι το μοναδικό που σώζεται μέχρι σήμερα. Μην γελιόμαστε. Μεγάλη χορηγή μπορεί να είναι, πέρα από το ελληνικό δημόσιο, να είναι ίσως σε έναν βαθμό οι μεγάλες εταιρείες σιδηροδρομικές που λειτουργούν σήμερα και κυρίως βέβαια τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες ενδιαφέρονται για τη διάσωση της πολιτιστικής παύλα βιομηχανικής κληρονομιάς. Το βαγόνι του Orient Express βρίσκεται στον περίβολο του Μουσείου Σιδηροδρόμων και είναι προσβάσιμο στο κοινό από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν.